Λοιπόν, Μέρη, μέρος τρίτο, Κρήτη σήμερα. Πότε και... φτάσαμε στο μέρος τρίτο, είδες Κρήτη σήμερα. Είδες πώς χυλάει ο χρόνος, το καταλαβαίνουμε. Πραγματικά. Λοιπόν, μέρος τρίτο, Κρήτη σήμερα και όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, θα πάμε μέχρι το Ρέθυμνο για να δούμε πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες αυτή την ώρα στο νοσοκομείο του Ρέθυμνου. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σαριδάκη, τον κύριο Γιάννη Σαριδάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Κύριε Σαριδάκη, το νοσοκομείο του Ρεθύμνου ουσιαστικά μας άνοιξε τους ασκούς του αιώλου, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά βάλτε το, με την έννοια το ότι έφερε στην επικαιρότητα πρώτο τι πραγματικά συμβαίνει στο χώρο της δημόσιας υγείας στην Κρήτη, αλλά και γενικότερα. Ναι, ναι, πραγματικά. Το νοσοκομείο μας βέβαια είναι, ουσιαστικά αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των νοσοκομείων, γιατί είναι ένα νομαρχιακό, μικρό νομαρχιακό νοσοκομείο, στο οποίο τα προβλήματα και τα διέξοδα είναι πολύ πιο έντονα, γιατί ήμασταν πάντα υποστελεχωμένοι, όπως και τα περισσότερα μικρά νοσοκομεία. Το αποτέλεσμα αυτής της υποστελέχωσης και της έλλειψης της απαραίτητης ενίσχυσης είναι να έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα ΤΕΠ το οποίο έχει μόνο 2 γιατρούς αντί να έχει 7, γιατί δεν έχει δικαιωμένους, που είναι αδύνατο να καλύψουν τις εφημερίες και την πρωινή τακτική λειτουργία. Μία παθολογική με έναν γιατρό μόνιμο, ενώ θα έπρεπε να έχει 6, και με έναν ειδικευόμενο, ενώ θα έπρεπε να έχει 10. Μία πώς χειρουργική... λειτουργεί, κύριε Σαριδάκη, και πώς λειτουργεί. Όταν έχει 2, ενώ θα έπρεπε να έχει 7, ένα ενώ θα έπρεπε να έχει 6. Όταν έχει 1, ενώ θα έπρεπε να έχει 10. Πώς λειτουργεί. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί κανείς να πει ότι λειτουργεί μια κλινική. Υπολειτουργεί, δυσλειτουργεί, δεν λειτουργεί. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πολλές εκφράσεις. Λειτουργεί και με το φιλότιμο των εργαζομένων, κύριε Σαριδάκη, έτσι. Όσο είναι δυνατόν, αλλά αυτό ξέρετε, δεν μπορεί ένας μόνιμος γιατρός, όσο φιλότιμο και να έχει, αλλά και οι συνάδελφοι που μετακινούνται, οι οποίοι είναι απόλυτα δικαιολογημένοι γιατί στην άρνηση να μετακινηθούν, γιατί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Μια μεγάλη κλινική γεμάτη ασθενείς που ουσιαστικά δεν την ξέρει κανείς και δεν μπορεί να τους παραδώσει κανείς. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι παλεύουν, αλλά δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα που δεν φτάνει υπερπροσπάθεια, δυστυχώς, γιατί υπάρχει και εργασιακή εξουθένωση. Πρόσφατα παραιτήθηκε και ακόμα μια γιατρός που υπηρετούσε το ΕΣΥ περισσότερο από 25 χρόνια. Μιλώ για την ορθοπαιδικό που έφυγε και ουσιαστικά και εκεί η κλινική πια είναι οριακά, σωστά. Βεβαίως, αυτό όταν είναι πραγματικά, όταν οι συνθέσεις είναι οριακές, αλλά κυρίως οι συνθήκες εργασίας εξοντωτικές, γιατί αυτές οι εξοντωτικές συνθήκες εργασίας οδηγούν και τους περισσότερους συναδέλφους στην έξοδο, αν και αγαπούν, όπως και η τελευταία συνάδελφος, πάρα πολύ αγαπούν παθολογικά το δημόσιο σύστημα υγείας. Αλλά όταν φτάνει στο σημείο να κλονίζεται η υγεία σου και να αμφισβητείται η δυνατότητά σου να παράσχεις έργο αξιόπιστο, έργο ποιότητας, διότι δεν είσαι καλά, τότε πρέπει να κάνεις μια άλλη επιλογή. Λοιπόν, αυτό ένας σε κάποιο τμήμα το οποίο υποτίθεται λειτουργεί καλά, φτάνει να παραιτηθεί. Και ακολουθεί μετά ένα ντόμινο παραιτήσεων που οδηγεί σε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Από την παθολογική κινδυνεύουν να φύγουν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα 4 γιατροί. Από την ορθοπαιδική. Σε ένα μικρό χρονικό διάστημα 4 γιατροί. Ουσιαστικά αυτό καθιστά δύναμη τη λειτουργία της. Κύριε Σαριδάκη, είδαμε την τελευταία αποχώρηση από την ορθοπαιδική κλινική στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Μιλάμε για την κυρία Γαρμπή, έτσι. Είδαμε και μια αιχμηρή ανάρτηση από την ίδια. Περιγράφει εκεί ότι πήγε και στη διοίκηση, είπε το τι συμβαίνει, τα όσα έτσι τραγελαφικά, καυτηρίασε τις καταστάσεις, αλλά η απάντηση ήταν ότι κάνει ό,τι νομίζεις, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς είναι. Και όταν ουσιαστικά σου απαντούν με αυτόν τον τρόπο, σου έχουν ανοίξει και την πόρτα και σου δείχνουν την έξοδο. Δεν είναι δυνατόν. Βεβαίως η κυρία Γαρμπή, ως υπεύθυνη του τμήματος, από το καλοκαίρι προσπαθούσε να ενημερώσει και δεν γινόταν δεκτή. Προσπαθούσε να προειδοποιήσει για αυτό που ζούμε τώρα και δεν γινόταν δεκτή. Και όταν κατάφερε τέλος πάντων να επικοινωνήσει και να τους εκθέσει το πρόβλημα και να τους πει θα αρρωστήσουμε, δεν θα κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, δεν μπορούμε άλλο πλέον να λειτουργούμε έτσι, με τέτοια εντατική περιεργασία. Θα μας αναγκάσει να παραιτηθούμε τελικά. Τις είπαν ακριβώς αυτό. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Και...
Και πώς τότε, κύριε Σαριδάκη, μιλούμε για τα κάστρα που πέφτουν από μέσα? Αυτό ουσιαστικά μόνο σαν ειρωνία μπορεί να το αντιμετωπίσει κανείς, διότι ζούμε ειλικρινά και χωρίς καμία υπερβολή, και αυτό καταγράφεται σε όλη την Ελλάδα, μια ραγδαία πορεία αποδόμησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας που δεν ξέρω ειλικρινά αν είναι ακόμα να στρέψει. Είναι σχόλια τα οποία προσπαθούν να ρίξουν την ευθύνη σε αυτούς που έχουν δώσει τη ζωή τους για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και που αρρώστησαν και φεύγουν επειδή αρρώστησαν. Να ρίξουν την ευθύνη αυτοί που το έχουν διαλύσει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, κυρίως επειδή έχουν εξουθενώσει το προσωπικό του. Αυτή την περίοδο που καταγράφεται σε όλη την Ελλάδα, καταγράφονται τρομερά προβλήματα και γι' αυτό εξάλλου έχει βγει ο κόσμος στον δρόμο. Και είμαι πολύ περήφανος που εδώ στην Κρήτη γίνανε και οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις πραγματικά από τη μία άκρη του νησιού μέχρι την άλλη. Μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για τη δημόσια υγεία. Γιατί? Γιατί πέσουν τα κάστρα από μέσα. Γιατί ο κόσμος ζει τα αδιέξοδα καθημερινά πια. Είναι ανεπαρκέστατο το Δημόσιο Σύστημα Υγείας να καλύψει τις ανάγκες του. Δεν έχει χρήματα να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα που εκεί τον οδηγούν και έχει περιέλθει αδιέξοδο. Γι' αυτό βγαίνει στον δρόμο. Και νιώθηκε ανασφάλεια, κύριε Σαριδάκη. Όταν μου λέτε ότι στα ΤΕΠ θα έπρεπε να έχει 7 και έχει 2, όταν ακούμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στην παθολογία, ένας γιατρός στην παθολογική, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν 6 και έχει και έναν ειδικευόμενο που θα έπρεπε να έχει 10, εγώ σαν ασθενής, ξέρετε, νιώθω λίγο ανασφάλεια. Όταν λειτουργούμε κατά από αυτές τις συνθήκες, φυσικά δεν μπορούμε να υπερηφανευτούμε, συγγνώμη, ότι κάνουμε την καλύτερη δουλειά. Έχει υποβαθμιστεί φανερά το επίπεδο των παρεχόμενων. Όχι, αυτό, δεν είναι, αυτό το σχολείο μου δεν είναι μομφή για τους γιατρούς και για το προσωπικό, το ιατρικό. Είναι για το σύστημα και το πώς δομείται αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτό που παρουσιάζεται αυτή την ώρα. Μου δημιουργεί ανασφάλεια. Είναι ξεκάθαρο. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι. Ακριβώς. Και μια που αναφερθήκαμε και στους ειδικευόμενους, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι οι νέοι γιατροί, οι οποίοι οδηγούνται έξω από το σύστημα κλωτσιδών. Οι νέοι γιατροί έχουν αρχίσει να εκλείπουν πλήρως από το ρέθυμνο. Να φανταστείτε ότι στις τελευταίες προκηρύξεις αγροτικών δεν έγινε καμία αίτηση. Διότι το σύστημα τους χρησιμοποιεί με το χειρότερο τρόπο για να καλύψουν ανάγκες που δεν μπορούν. Και τα παιδιά αναγκάζονται από τα πρώτα τους βήματα να επιλέξουν τον δρόμο της εξόδου. Βέβαια, γιατί... Ή τον δρόμο προς το εξωτερικό, γιατί έχουμε και μεγάλη φυγή, κύριε Σαριδάκη, νέων γιατρών ιδίως, έτσι προς το εξωτερικό, που και οι απολαβές οικονομικές και οι συνθήκες είναι κλάσεις ανώτερες από ό,τι δεν το ζητάμε. Και παλιών. Και παλιών. Επίσης, έτσι, όχι νέων μόνο τώρα. Τώρα πια έχουμε και παλιότερων, οι οποίοι αποχωρούν. Δηλαδή, οι παλιοί είτε εξουθενωμένοι είναι, είτε αποχωρούν. Οι νέοι δεν έρχονται στο σύστημα υγείας. Από τη φύση του είναι καταδικασμένο αυτό το σύστημα υγείας να λειτουργεί μονίμως και να μην υπάρχει. Μάλιστα. Κύριε Σαριδάκη, με αυτό το γαϊτανάκι με τα εντέλεστε που είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα με το νοσοκομείο Ρεθύμνου, με το Βενιζέλιο εδώ, τι γίνεται τώρα με αυτή την υπόθεση? Συνεχίζεται αυτή η ιστορία με τα εντέλεστε, με τις μετακινήσεις? Συνεχίζεται, δυστυχώς συνεχίζεται. Διότι οι εφημερίες της παθολογικής καλύπτονται με τα εντέλεσσα, με τους συνάδελφους που μετακινούνται. Κάποιες πληροφορίες ακούγονται ότι και για την ορθοπαιδική που μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα στο μέλλον μπορεί να επιλεγεί αυτή η λύση, που δεν είναι λύση ουσιαστικά. Το μπάλωμα. Αυτά τα μπαλώματα μόνο προβλήματα δημιουργούν και ουσιαστικά καταλήγουν στο κλείσιμο τμήματων. Εφόσον δεν επιλέγονται οι ουσιαστικές λύσεις, οι μόνιμες προσλήψεις και η ποιότητα εργασίας και παρεχόμενων υπηρεσιών. Δυστυχώς, οι νέοι γιατροί έχουν εκλείψει και επίσης δεν υπάρχουν κίνητρα και δεν γίνεται και τι στα νοσοκομεία μας σε πολλές κρίσιμες ειδικότητες, επειδή οι συνθήκες εργασίας είναι τραγικές. Μα είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε για τους αγροτικούς γιατρούς, ότι δεν υπήρχε ούτε μία αίτηση. Όχι. Δυστυχώς και αυτό είναι μεγάλη απώλεια. Είναι μεγάλη απώλεια για μας, γιατί στήριζαν ουσιαστικά το νοσοκομείο. Αλλά αναγκάστηκαν νέα παιδιά να παραιτηθούν μετά από 2-3 μήνες υπηρεσίες, γιατί βρέθηκαν να σηκώνουν το βάρος της υπηρεσιών που δεν μπορούσαν να προσφέρουν και αποφάσεων που δεν μπορούσαν να πάρουν. Βεβαίως. Και η ευθύνη τους είναι τεράστια την ίδια ώρα που ουσιαστικά τώρα μαθαίνουν, έτσι δεν είναι? Ακριβώς και αυτό το σύστημα τους εκπαιδεύει. Το έχουμε ξεχάσει τελείως αυτό. Ότι είναι εκπαιδευόμενοι. Αυτό το σκέλος
έχει περάσει την άκρη. Κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί για το πώς θα αναπληρωθεί η εκπαίδευση των νέων γιατρών την περίοδο της πανδημίας, η οποία είχε ουσιαστικά καταργηθεί. Κανείς δεν ενδιαφέρεται πώς θα κάνει λίγο πιο ποιοτική την εκπαίδευσή τους μέσα στα δημόσια νοσοκομεία για να μπορούν να παραμείνουν και εδώ και να κάνουν λίγο πιο ποιοτική την εργασία τους. Οι νέοι μας, γιατί εξουθενώνονται στην κυριολεξία, εξουθενώνονται, διότι τους χρησιμοποιούν με το χειρότερο τρόπο, επειδή είναι λιγοστοί και όπου υπάρχουν, πραγματικά τους φτάνουν στα όρια των αντοχών τους. Χωρίς να έχουν να τους προσφέρουν καμία προοπτική ουσιαστική και χωρίς να τους προσφέρουν φυσικά και καμία εκπαίδευση. Έτσι. Κύριε Σαριδάκη, και μέσα σε όλα αυτά τώρα που συζητάμε και μας περιγράφετε, είχαμε και μια αλλαγή σκυτάλη στο Υπουργείο Υγείας. Ο προηγούμενος υπουργός, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχε κατέβει μάλιστα τρεις φορές, αν δεν κάνουμε λάθος, εδώ στο νησί. Είχε δώσει υποσχέσεις του, εν τω μεταξύ αποτέλεσε παρελθόν από το Υπουργείο Υγείας. Νέος υπουργός, εσείς τώρα τον περιμένετε. Νέος παλιός. Νέος παλιός, σωστά. Εσείς περιμένετε, έχετε κάποια ενημέρωση, θα κατέβει έτσι άμεσα ο νέος υπουργός Υγείας και αν υπάρχουν κάποιες έστω προσδοκίες. Ναι, να σας πω ότι τον θυμόμαστε γιατί είμαστε στους δρόμους από το 2010 και από πριν ακόμα. Επομένως τον έχουμε ζήσει και σαν Υπουργό Υγείας και θυμόμαστε πόσα νοσοκομεία έκλεισε και πόσους χιλιάδες γιατρούς έδιωξε. Αλλά βέβαια δεν είναι ο κύριος Γεωργιάδης, είναι η πολιτική της απαξίωσης και της υποβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της μεταφοράς πόρων στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό πιστεύει η κυβέρνηση, αυτή την πολιτική εφαρμόζει. Επομένως, ο κύριος Γεωργιάδης έρχεται για να συμπληρώσει τα όσα καταστρεπτικά έχουν γίνει τώρα για το δημόσιο σύστημα υγείας. Δηλαδή, συγχωνεύσεις, κλεισίματα κλινικών και νοσοκομείων, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η ιδιωτικοποίηση δηλαδή της δημόσιας υγείας, η οποία έχει ξεκινήσει ούτως ή άλλως με τον νόμο που ψηφίστηκε και μπορεί να δίνει το δικαίωμα σε γιατρούς ιδιώτες να δουλεύουν στα δημόσια νοσοκομεία και να έχουν και το ιατρείο τους. Οπότε αυτόματα καταργήθηκε ο πυρήνας του δημόσιου συστήματος υγείας, που είναι η προϋπόθεση του δημόσιου συστήματος, είναι η πλήρης αποκλειστική απασχόληση. Να μην υπάρχει οικονομική συναλλαγή του ασθενή με τον γιατρό. Είναι βασικά πράγματα αυτά. Αυτό το πράγμα έχει καταργηθεί και με μια σειρά άλλων ενεργειών οδηγείται το σύστημα προς την ιδιωτικοποίηση. Ίσως ο κύριος Γεωργιάδης το επιταχύνει αυτές τις εξελίξεις. Αν και αυτή τη στιγμή δεν έχει εκδηλωθεί κάποια συγκεκριμένη πρόθεση ή κάποιος προγραμματισμός. Ναι, δεν έχει δοθεί κάποιο στίγμα. Ναι, πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ίσως να περιμένουμε και το κομμάτι της ιδιωτικής ιατρικής σχολής, σε πανεπιστήμιο, για να έρθει να συμπληρωθεί το ΚΑΡΕ. Να είναι όλα εκεί μαζεμένα. Ναι. Να ταιριάζουν όλα. Να κουμπώσουν όλα. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαριδάκη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ γιατί μας δίνει την ευκαιρία να πούμε την αλήθεια και μας την έχετε δώσει επανειλημμένα. Αυτός είναι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης και κυρίως των μέσων ενημέρωσης της περιφέρειας. Να δυναμώνουν τη φωνή όλων όπου και αν βρίσκονται.